Smart Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Smart Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Barz, είμαι ο Gio και είμαστε με TV, όπως πάντα, όπως πρέπει να είμαστε για να μαθαίνουμε τα πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Τώρα θα μιλήσουμε για rap news. Ο Rick Ross δίνει καύσιμο στο beef με τον Drake με το βίντεο του clip, το diss που έκανε το Champagne Moments. Ο Rick Ross συνεχίζει να τροφοδοτεί το beef του με τον Drake κυκλοφορώντας ένα βίντεο γεμάτο χλεβασμό στο diss τραγούδι του, το οποίο λέγεται Champagne Moments, έτσι. Πώς είναι το όνομα του Drake, Champagne Papi? Κάτι θέλει να μας πει εδώ ο Μεσχέ Rick Ross. Στο κλιπ που σκηνοθετεί ο Shula The Don, ο Rose είναι σε ένα υπόστεγο αεροπλάνο, δίπλα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο και μπουκάλια Bel Air, Rose και Rumi Bumbu. Με όχι τόσο διακριτικές εμφανίσεις της οικονομικής του δύναμης. Αφού είναι ο Big Boss, γίνεται ο Big Boss να μην έχει ακριβά πράγματα γύρω από αυτήν την φάση του άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να σας πω επίσης ότι τα Mad Video Music Awards 2024 έρχονται Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Taekwondo. Με τη στήριξη του μεγάλου χορηγού του στη ΔΕΗ για τέταρτη συνεχή χρονιά, τα Mad VMA αποκτούν ένα πράσινο πρόσημο και δίνουν μια μεγάλη αγκαλιά στο περιβάλλον με τις δράσεις τους. Για δεύτερη χρονιά, τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ μας προσκαλούν μια μέρα νωρίτερα στο The VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο Taekwondo από το πρωί της 3ης 18 Ιουνίου. Με αγωνία περιμένουμε και φέτος να μάθουμε τα πρόσωπα που θα ανέβουν στη σκηνή των φετινών Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ, οι οποίοι θα είναι η Dad Lily, ο Fipster, η Έλενα Κιφένια, η Modern Cinderella, Βαγγέλης Νάκης, Γιάννης Σιώρας, Pamery, η Λένια Williams και φυσικά κεντρικός παρουσιαστής θα είναι ο Θέμης Γεωργαντάς. Για να τους δεις όλους λοιπόν, πάρ' το εισιτήριό σου στο videomusicawards.gr και be there. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γινάμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Barz. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Barz, είμαι ο Duke, είμαστε στο Mad και τώρα θα μιλήσουμε για new releases. Ο G Perico κυκλοφόρησε το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο G Slim's Revenge. Συγκεκριμένα έχει 10 κομμάτια, 22 λεπτών. Μερικά από τα κομμάτια του άλμπουμ είναι το Any Means, το How Will και το Bang Bang. Καλοτάξιτο λοιπόν στο G Perico. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories για τον... What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Barz, είμαι ο Gio και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα. Τώρα θα μιλήσουμε για Untold Rap Stories για τον Stormzy. Ήξερες ότι ο Stormzy έχει αναγνωριστεί για τη συμβολή του στην έγχρωμη βρετανική ταυτότητα. Η μουσική του αντιπροσωπεύει μια ισχυρή φωνή για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και έχει πυροδοτήσει σημαντικές συζητήσεις για τη φυλή και την ταυτότητα. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Coachella και το Wireless Festival. Οι ερμηνείες του με υψηλή ενέργεια και μαγευτική σκηνική παρουσία τον έχουν κάνει περιζήτητο για το έργο του. Η επίδραση του Stormzy εκτείνεται πέρα από τη μουσική του που εμπνέει νέους καλλιτέχνες να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος καλλιτέχνης και όντως βγάζει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Γυρνάμε γρήγορα πίσω για behind the scenes εδώ στο House of Barz. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Barz, είμαι ο Duke, είμαστε εδώ στο Mad TV πάντα για να μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα και τώρα έχουμε behind the scenes και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που νομίζω ότι έκανε πολύ κόσμο να κολλήσει με την drill κουλτούρα για πολύ καιρό και θα μιλήσουμε για τον Dior του Pop Smoke που κυκλοφόρησε αρχικά στις 26 Ιουλίου του 2019 ως το κομμάτι από το debut το mixtape το Meet the Woo. Το τραγούδι προτάθηκε για την καλύτερη ερμηνεία rap στα 63 ετήσια βραβεία Grammy και λίγο μετά το θάνατο του Pop Smoke's 19 Φεβρουαρίου το single έφτασε στο νούμερο 22 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και στο νούμερο 33 στο UK Singles Chart. Πολύ ωραίο τραγούδι το Dior, θα το δείτε μπροστά σας σε πάρα πολύ λίγο. Νομίζω ότι άφησε εποχή το συγκεκριμένο τραγούδι και είναι το κομμάτι που όρισε, θεωρώ, την ταυτότητα του Pop Smoke. Πάμε λοιπόν να δούμε Pop Smoke, Dior και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το House of Barz, ενώ ήταν να νεώνουμε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο Mad TV. Να είστε καλά. Peace.